Ο κύριος Γιώργος Λογοθέτης. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Ο Σουηδός. Εμένα θα με επιτρέψετε να σηκωθώ λίγο για να τον βλέπω τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το έχω ανάγκη. Εγώ, Μίκη, έχω ένα μήνυμα απόψε να σου μεταφέρω. Μίλησα πριν από λίγο με την Κίνα και να δεις, Μίκη, πώς ονομάζεσαι στα κινέζικα. Αγαπητή μας Νίκη, σήμερα εδώ στην πατρίδα σου, την Κίνα, τα όνειρά μας γίνονται πραγματικότητα. Και ιδιαίτερα το δικό σου όραμα να τιμήσουμε στη Σαγκάη τον παγκόσμιο Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη. Στα κινέζικα, τη χώρα του 1,5 εκατομμύρια, 4 χρόνια δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με την ελληνική πολιτεία. Όχι, και δεν ζητούσαν λεφτά. Ζητούσαν ηθική στήριξη. Εγώ έχω ένα μήνυμα από την Κίνα. Η γυναίκα που το μετέφρασε είναι ποιήτρια και συγγραφεύς. 30 ολόκληρα χρόνια μάθαινε ελληνικά χωρίς να πατήσει το πόδι στην Ελλάδα. Μόνο και μόνο για να έρθει στην Ελλάδα να συναντήσει τον Μίκη τον Θεοδωράκη, ήταν το όνειρο της ζωής της. Όταν για πρώτη φορά άκουσα το μουσική του Μίκη, τη μελωδιά των τραγουδίτων του, στα βαθιά της καρδιάς μου δημιούργησε ένα δυνατό αίθημα. Σαν η Ελλάδα να μου χαμογελάει, σαν η Ακρυπόλη να με χαιρετήσει, σαν όλη η θάλασσα της Ελλάδας να χορεύουν μαζί με τη μουσική του Μίκη, δημιούργητας μέσα στα σώμα μου μια θαυμάσια δύναμη. Είχες γράψει ένα ποίημα για τον ίδιο πριν τον συναντήσεις. Ναι. Θα μας διαβάσεις λίγο? Ναι. Γεια σου, Μίκη. Δεν σε έχω δει ποτέ, όμως η μελωδιά σου τραντάδει την καρδιά μου. Ρωτάω το ουρανό γιατί, με απαντάει γιατί είσαι ο γιος του. Γεια σου, Μίκη. Δεν σε έχω δει ποτέ, όμως η μελωδία σου τραντάζει την καρδιά μου. Ρωτάω τον ουρανό γιατί. Μα απαντάει γιατί είσαι ο γιος του. Η μελωδία σου πηγάζει από τον ουρανό. Δεν σε έχω δει ποτέ. Όμως η δύναμή σου μεταδίδεται στο αίμα μου. Ρωτάω τη γη γιατί. Μου απαντάει γιατί είσαι ο γιος της. Η δύναμή σου πηγάζει από τη γη. Ο Μίκη, θα ήθελα να σε δω από κοντά. Θα ήθελα να σε ακούσω από κοντά. Θα ήθελα να σου πω από κοντά. Γεια σου, Μίκη. Γεια σου, Μίκη.